Νίκο, αυτό που ουσιαστικά προωθούν οι δανειστές είναι μέχρι το 2020 η σύνταξη να αντιστοιχεί περίπου στο 48% του μισθού και η επικουρική να μην ξεπερνά το 8,3%. Ξέρεις, Μάρα μου, ποιο είναι το δράμα σε αυτή την υπόθεση? Ότι συζητούμε νυχθημερών πώς θα μειώσουμε τις συντάξεις και πώς θα αυξήσουμε τα όρια ηλικίας. Και κανείς δεν κάνει τη σοβαρή συζήτηση, που είναι βέβαια με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθούν τα ταμεία. Δηλαδή, πώς θα μειώσουμε την ανεργία, γιατί σε μια οικονομία που η ανεργία είναι στο 26-27% δεν υπάρχουν εισφορές στα ταμεία, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Και όταν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι να εισφέρουν από τους μισθούς τους, είναι λογικό να είναι άδεια τα ταμεία των ασφαλιστικών οργανισμών και να μην μπορούν να δώσουν συντάξεις. Αντί λοιπόν να συζητά το πολιτικό μας σύστημα σήμερα με ποιον τρόπο θα δημιουργήσει κίνητρα για νέες δουλειές στη χώρα, με ποιον τρόπο θα φέρει κεφάλαια, θα προσελκύσει επενδύσεις, θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ώστε η οικονομία να αναπτυχθεί και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για να υπάρξουν εισφορές και να ρεύσει χρήμα στα ασφαλιστικά ταμεία. Αντί γι' αυτό συζητούμε πώς θα επιδεινώσουμε αυτό το φαύλο κύκλο της οικονομικής κατάρρευσης, της οικονομικής ύφεσης, ο οποίος στηρίχθηκε τα τελευταία 5-6 χρόνια στις διαρκείς περικοπές μισθών και συντάξεων, δηλαδή στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, που φέρνει λουκέτα, φέρνει κλείσιμο καταστημάτων, κλείσιμο επιχειρήσεων, όλο και μεγαλύτερη ανεργία. Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο, ας το καταλάβουν επιτέλους οι πολιτικοί μας και ας ανοίξουν τη συζήτηση που πρέπει να ανοίξουν. Πώς θα ξαναφουντώσει η οικονομική δραστηριότητα. Και κάτι ακόμη θέλω να πω. Η λύση είναι η ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρξει, και λέω είναι η ανάπτυξη, γιατί αλλιώς σύντομα θα βρεθούν γενιές που δεν θα παίρνουν σύνταξη. Δηλαδή αυτό που τώρα συζητάμε, αν θα παίρνουν το 48% του μισθού τους σαν ποσοστό αναπλήρωσης, νομίζω ότι μετά από λίγα χρόνια θα ηχεί ως καλό παρελθόν, διότι θα φτάσουμε σε γενιές, στη δική μου και πιθανόν στις επόμενες, που δεν θα πάρουν σύνταξη όπως πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, η ανάπτυξη της οικονομίας θέλει συνεννόηση, θέλει συνένεση, θέλει ομαλό πολιτικό κλίμα, θέλει ήρεμες πολιτικές εξελίξεις. Ας το λάβουν υπόψη τους οι πολιτικοί μας, αλλά νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία, Μάρα, να τα σχολιάσουμε αυτά και στη συνέχεια του δελτίου. Βεβαίως, αλλά μέσα σε αυτό το κλίμα, Νίκο, που περιέγραψες, οι κυβερνώντες συζητούν το αντίθετο, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο ακριβώς, λέγεται γύρω στο 1%. Η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών θα φέρει περισσότερα λουκέτα. Είναι ακριβώς αυτό που σου λέω, Μάρα. Η μείωση των συντάξεων μειώνει την αγοραστική δύναμη. Η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών δυσχεραίνει την οικονομική πορεία των επιχειρήσεων που είναι ήδη σε απελπισία. Τα λουκέτα λοιπόν θα πολλαπλασιαστούν, η ανεργία θα μεγαλώσει, τα ταμεία θα καταρρεύσουν.